Μπλέντερ εδώ και σήμερα έχουμε μετά από καιρό για ακόμα μια φορά νέο βίντεο και θα είναι rewind. Ένα rewind το οποίο το ζητάτε από το FIFA 21 κιόλας και αυτό είναι το rewind του Robert Lewandowski. Για άλλη μια φορά το βίντεο που θα δείτε θα είναι από σκηνές που κάναμε στα στριμάκια στο Τρόβο. Το πρόγραμμα του των streams γενικά έχει αλλάξει, οπότε όσοι θέλετε να το τσεκάρετε θα το έχω αναλυτικά στο Instagram, στα highlights μπορείτε να το δείτε. Επίσης έχω ανεβάσει και ένα story όπου μπορείτε να το δείτε και από εκεί πέρα, οπότε πάντα κάντε ένα follow εκεί πέρα. Stream είναι πάντως Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο. Τις ώρες θα τις βρείτε αναλυτικά εκεί. Μην κάθουμε να τα λέω τώρα όλα στο βίντεο. Οπότε να άρχισε στα στριμάκια γιατί έχουμε πάρα πολύ ζουμί. Και πριν πάμε στο βίντεο να πω ότι έχει βγει εννοείται και το νέο μου κομμάτι στο YouTube αλλά και στο Spotify, παλιό σχολείο, το ψιλοσπάσατε μπορώ να πω στο YouTube, στο TikTok κάνατε ακόμα πιο μεγάλο χαμό. Αν μα γουστάρετε το κομμάτι θέλω να σπάσετε επίσης το TikTok με αυτό τον ήχο, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε viral και να μαζέψει παραπάνω views. Θα έχω τα link του κομματιού και για το YouTube και για το Spotify κάτω στην περιγραφή. Πάμε να δούμε τώρα ο Robert Lewandowski πώς μπορούσε να πάει στην καριέρα του αν ξεκινούσε από εκεί που είχε ξεκινήσει 10 χρόνια αργότερα, γιατί είναι 10 season special κι αυτό. Let's go! Εδώ λέει επαγγελματική καριέρα Delta Βαρσοβίας, δηλαδή θεωρούνταν επαγγελματική ομάδα αυτή. Μετά η άλλη ομάδα που πήγε 2005-2006 ήταν η Λέγια Βαρσοβίας, αλλά η Β' ρε φίλε. Την Α την έχει στο παιχνίδι, την Β' όμως δεν την έχει. Άρα δεν μπορούμε να τον ξεκινήσουμε ούτε από Λέγια Βαρσοβίας. Η επόμενη ομάδα 2006-2008 είναι η Σνίτς Προύσκοφ. Τι ομάδες είναι αυτές ρε? Λοιπόν, να τον ξεκινήσουμε Λέγια Βαρσοβίας ρε φίλε. Είναι η Β' όμως, δεν είναι κανονική. Μετά πήγε στη Σνίτς που είπαμε και μετά πήγε στη Λεχ Ποζάν, ναι. Από εδώ τον ξέρουμε πιο πολύ όλοι. Είναι πολωνική, έχει πολωνικό πρωτάθλημα το FIFA. Είναι πολωνική ποδοσφαιρική ομάδα από το Πόντζαν. Ιδρύθηκε το 1922, έδρα της ομάδας είναι το στάδιο Πόντζαν. Χωρητικότητα 41.609 θεατών. Συμμετέχει στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Πολωνίας, έχει κερδίσει 7 πρωταθλήματα και 5 κύπελα Πολωνίας. FIFA 10, νάτος, Λεχ Ποζάν. 71 rating ξεκίνησε. Το, νάτο, αυτό είναι το σωστό. 78 potential! Κάτσε, ο Λεβαντόφσκι δηλαδή θεωρούνταν πεπέγκας. Θυμάμαι που τον ήταν και στα πλάνα του Παναθηναϊκού να έρθει ο Λεβαντό μεταξύ. Λεχ Ποζάν. Τι ομαδάρα έχει εδώ, ρε μανάκι. Ανά! Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εδώ, striker. Το FIFA 10 που ήταν στη Λεχ Ποζάν τον βάλω 21, ρε φίλε. Θα είναι 10 σεζόν, 31 μετά, ναι. Ακόμα θα ανεβαίνει rating, οπότε ναι, θα τον βάλω 21 χρονών. Λεβαντόφσκι, απέσια stats, χάλια rating. Εντάξει, έχει καλό dribbling και pace. Πρώτη φορά παίζω πολωνικό πρωτάθλημα στο μεταξύ, δεν έχω δει καν πως είναι. Δεν ξέρω κάποιοι προκρίνονται τσουλού και ποιοι όχι. Καταρχήν θέλω να δω αν είμαστε από τις καλές ομάδες. Λεχ Ποζάν, 3 αστέρια. Τι 3 από Λέγκη Βαρσοβίας είναι, σοπαρέ. Α, η καλύτερη ομάδα είναι, chat. Μπορεί να κάτσω επίτηδες 2 σεζόν στην ομάδα για να καταφέρουμε να βγούμε τσουλού ρε φίλε. Θέλω πολύ να πω τσουλού. Και πάμε να του βάλουμε τις 12 εβδομαδούλες όπου είναι το target man. Και ανεβαίνει το finishing του full, το short pass που είναι 58, το dribbling του ανεβάζει το balance, τα reactions και το ball control, heading accuracy, πολύ σημαντικό για το Lewandowski, και το physical του, jumping, stamina και strength. Πάμε για πρώτη σεζόν Robert Lewandowski με τη Λεχ Ποζάν. Πάμε στον Δεκέμβριο βασικά να βλέπουμε ποιος παίρνει τη χρυσή μπάλα. Χρυσή μπάλα, ατλέτικο. Δεν την πήρω... ναι, δεν μπορώ να την πάρω ο Lewandowski ρε. Όντως, chat, ένας το είπε πριν ρε. Πρώτη φορά που δεν θα πάρει την μπάλο, τη χρυσή μπάλα ο Lewandowski. Ισχύει. Ισχύει φουλ αυτό. Γιατί κάθε φορά πρώτη σεζόν ο Lewandowski παίρνει τη χρυσή μπάλα. Και θα πάρει την πρώτη χρυσή μπάλα Luis Suarez. Άρα αν δεν υπάρχει ο Λεβα την παίρνει ο Suarez. Πολύ περίεργο. Βασικά είναι και λίγο λογικό γιατί η Ατλέτικο πήρε και το πρωτάθλημα. Ο Suarez έκανε μια καλή σεζόν. Η πρώτη σεζόν έφτασε στο τέλος της. Κατάφερε η Λεχ Ποζάν να πάρει κάποιον τίτλο. Ο Λεβα να ανέβει rating και να μαζέψει stats. Για να δούμε. Έχουμε και λέμε. Πρωτάθλημα Πολωνίας. Ναι. Easy as fuck. Λεχ Ποζάν είναι πρώτη. Θα το πάρει πάρα πολύ εύκολα με 12 πόντους διαφορά από τη Λέγια Βαρσοβίας. Και τρίτη θα βγει η Ράκο. Βλέπουμε τρεις ομάδες πάνε Ευρώπη. Η πρώτη μάλλον πάει τσουλού προκριματικά. Οι άλλες δύο πάνε conference. Δεν ξέρω που πάνε. Πάμε κύπελο Πολωνίας στο Πουχάρ Κραχού. Θα το πάρει η Λέγια Βαρσοβίας. Εδώ αποκλειστήκαμε. Πού αποκλειστήκαμε εδώ, ρε. Άιντε, 2-1 χάσαμε από την Κόρνικ Ζάμπζε στο δεύτερο round. Και τώρα τσουλού δεν είμαστε μέσα ούτε Europa ούτε Conference. Οπότε πάμε απλά να δούμε ποιος θα πήρε. Το τσουλού θα το πάρει Real, το Europa θα το πάρει United και το Conference θα το πάρει η Feyenoord. Οκ,
Και έχουμε και Μουντιάλ φέτος, όπου είναι μέσα η Εθνική Πολωνίας. Νάτι, ωραία. Έχουμε Εθνική Πολωνία στο Group F, όπου θα είναι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Είναι και η πιο αδύναμη ομάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι και τέταρτη. Με Γαλλία, Πορτογαλία, Καναδά. Τι στάτσα έκανε ο Λέβα φέτος? Τίτλο κατάφερε να πάρει πάντως τον πρώτο του. Μόνο 3 ratings ανέβηκε. Αμάρε. Αμάρε, Λέβα. Τι 75 overall. Όχι, ρε φίλε. Α, έπαιζε. Όχι, ρε φίλε, έπαιζε ο Λαν. Έπαιζε ο Λαν βασικός. Και έβαλε 2 γκολάκια και έβγαλε 3 assist. Και πώς γίνεται να μην τον έβαλε, ρε φίλε? Σε 8 μάτσου έκανε 5 γκολ, πώς λέγεται, συμμετοχές γκολ. Και δεν τον έβαζε σε πιο πολλά μάτσα, μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Θα φτάσει τα 2 γκολ, τις 3 assist και ένα τρόπαιο. Οπότε πάμε για δεύτερη σεζόν, όπου εγώ ψήνω να τον κρατήσουμε και δεύτερη σεζόν στη Λέχ Ποζνάν. Τώρα που είναι και τσουλού, να δούμε πώς μπορεί να τα πάει. Δεν είναι στην Εθνική Πολωνίας. Πάζουμε, development plan στο Λεβαντόφσκι. Πέρσι είχε target man, ανέβηκε το shooting του, βλέπετε λίγο, πήγε στο 72. Πάμε φέτος να του βάλουμε. Όλα έχουν 15 εβδομάδες, άρα θα του αφήσω και φέτος το target man. 17 εκατομμύρια έχει η Λέχ Ποζνάν. Λέτε να πάρω κανένα παίκτη, ρε φίλε. Μία μεταγραφούλα να κάνουμε να αναβαθμιστεί η ομάδα, ρε φίλε. Λοιπόν, η Εθνική Πολωνίας θα βγει τρίτη. Τέταρτη Πορτογαλία! Ό,τι πιο περίεργο έχω δει ποτέ μου σε όμιλο. Και γιατί πέρασε, ας πούμε, ο Καναδάς και δεν περάσαμε εμείς ή η Πορτογαλία? Έπαιζαν ρόλο τα γκολ. Πες να έπαιζαν ρόλο τα γκολ. Και θα το πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία, όπου βγήκε πρώτη και από τα groups, τελικό με Ισπανία 1-2. Σβιντέρσκι, όχι, δεν ήταν. Ο Λεβαντόφσκι δεν ήταν στην Εθνική. Εντάξει, λογικά στο Euro θα είναι, ρε φίλε. Θα είχε ανέβει αρκετό rating ώστε να τον πάρει. Θα έλεγα να βρούμε ένα κεντρικό, ρε φίλε. Λοιπόν, θα βάλω εδώ απλά ένα τυχαίο scout και όποιον πάρουμε, ξέρω εγώ. Ωραία, πάμε CB. Ό,τι έχει. Ό,τι έχει, θα πάρω ένα CB. Ούτε σ' άλλους δεν είναι τόσο καλός αυτός ο 69. Κοσούνου! Τι παικταράδες μας βγάζει, ρε. 15-500. Όχι, θα φάμε όλα μας τα λεφτά, ε. Όχι. Δεν θα έχω για το συμβόλαιό του. Όχι. Έλα, ωραία, γίνεται. Γίνεται, chat. Μεταγραφάρα κλείσαμε, μεταγραφάρα. Αυτή είναι μεταγραφή για Champions League. Πάμε για δεύτερη σεζόν με Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, πάλι στη Λεχ Ποζνάν. Έχουμε προκριματικά τσουλού με την Μάλμε, όπως βλέπετε. Με Δεκέμβριο να δούμε ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Καλά, όχι, τι θα είναι περίεργο. Ο Τέντιος θα την πάρει πάλι. Ο Εμπαπέ. Europa League βλέπω. Μαλακία τώρα αυτό. Ήθελα να δω άμα μπήκαμε τσουλού. Κοίτα, μπορεί να μπήκαμε τσουλού και να βγήκαμε τρίτη. Θα το τσεκάρουμε μετά. Παίζουμε με Άιντραχτ στο Europa. Δεν μας τη βγάζει τη χρυσή μπάλα, δεν ξέρω τι έπαθε. Μπάγκαρε μάλλον. Okay, πάμε να τελειώσουμε απλά τη σεζόν. Εντάξει, ο Εμπαπέ μάλλον θα την έπαιρνε, ρε φίλε. Κλάι μάιν. Δεύτερη σεζόν έφτασε στο τέλος της. Ο Λέβα κατάφερε να πάρει κανένα τίτλο για να ανέβει rating ή θα είναι πεπέγκας όπως πέρσι? Λέχ Ποζνάν άλλη μια φορά θα το πάρει easy way. Πρώτη με 20 πόντους διαφορά από την Πόγκον. Λέγια Βαρσοβίας δεν είναι καν οχτάδα. Τι έμπαθη Λέγια. Λέγια, πού είσαι? Κύπελο Πολωνίας θα το πάρει και αυτό, νικώντας 3-0 την Κρακοβία. Και πάμε τώρα στο τσουλού, όπου ήμασταν μέσα. Ή δεν ήμασταν μέσα. Δεν ήμασταν μέσα. Μάλλον χάσαμε τα προκριματικά από τη Μάλμε. Γιατί δεν μας έχει εδώ πέρα. Europa League όμως ήμασταν μέσα. Θα βγούμε πρώτοι στα groups. Περάσαμε δηλαδή μπροστά από Άιντραχτ και από Λάτσιο. Θα αποκλειστούμε από την Γκένγκ. Έλα ρε φίλε. Να βγαίνεις τώρα σε τέτοιο group πρώτος και μετά να χάνεις από την Γκένγκ. Εξενέρα ρε φίλε. Το πάρει Μίλαν το Europa League. Πάμε να δούμε. Συν 2 τίτλους για το Λέβα, θα φτάσει στους 3. Πάμε να δούμε λίγο πόσο rating έφτασε φέτος ο Λεβαντόφσκι. Στο 82 overall. Σωστός και ωραίος. Αυτό θέλαμε να δούμε από τον Λεβαντόφσκι και αυτό θα δούμε φέτος. Έλα λίγο και τα stats του, εδώ είσαι. Λεβαντόφσκι σεζόν, Λεβαντόφσκια σεζόν, έτσι θα το ονομάσουμε. 46 ματσάκια, 32 παστελωμένα γκολ, 7,70 average overall και 8 ασιστούλες. Βγάζει και τις ασιστούλες του πάντως, τις βγάζει. Από τα 2 γκολ που είχε θα πάει συν 32, άρα στα 34. Assist είχε 3 πριν, τώρα έκανε 8, άρα θα πάει στις 11. Και τρόπαια είχε 1, πήρε 2 φέτος, θα πάει στα 3. Ήρθε ο καιρός να αναδείξει το ταλέντο του. Έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τη Λέχ Ποζνάν. Καιρός να αναδειχθεί και σε μεγαλύτερα leagues. Πάμε για τρίτη σεζόν τσατάρα με Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Θέλω μια ομάδα η οποία δεν θα είναι top class ομάδα ακόμα. Γιατί εντάξει, 83 overall, δεν ξέρω αν θα παίζει βασικός κιόλας. Λεβαντόφσκι transfer offer, να το. Ήρθε το offer chat. 3 offers είδα. 3 offers, όπα.
Τι χαμός είναι αυτός! PSV, Πόρτο και Μπιλμπάο. Ακραίο. Ακραίο το τι δημοτικότητα έχει ο Λέβα. Δημοτικότητα λέγεται, πώς το μπούτσο λέγεται. Μπιλμπάο δεν θέλω να πάω. Η αλήθεια είναι, δεν θέλω να πάω ακόμα ισπανικό. Οπότε πατάμε Reject Bilbao. Πόρτο, επίσης θα πατήσω Reject. Και μ' αρέσει η επιλογή της PSV chat. Μ' αρέσει η επιλογή της PSV, γιατί είναι η Ολλανδία εκεί γειτονάκια κάπως με την Πολωνία κιόλας. Οπότε είναι ένα πρωτάθλημα κοντινό, γνώριμο στο Λεβαντόφσκι. Για να δούμε την ομάδα της PSV λοιπόν. Έχουμε και λέμε squad. Ναι, Φοφανά striker. Ποιος Φοφανά? Ρούμα. Χα, και Εμπαπού. Τον Βέρμαν εδώ πέρα. Έχει Ντομίνγκες. Αυτός νομίζω είναι καλούτσικος. Γκάκπο. Πολύ καλός και ο Γκάκπο. CDM έχει Γκουτιέρες. Το CDM της εδώ δεν τραβάει πολύ. Σαγκαρέ είναι φοβερός. CB, ο Μπίσκο, Μποσκάλι. Θα μπει κάποιος άλλος τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, έχει τον Τέζε. Ποιος. Ο Μπίσπο. Και αριστερά έχει τον Τζούνιορ, ο οποίος είναι δεκάρι. Παίζει left back πάντως αυτός. Και goalkeeper τον Τρόμελ. Εντάξει, έχει καλή επιθεσούλα. Αλλά η άμυνά της είναι λίγο περίεργη και το κέντρο της. Πάμε να το βάλουμε development plan. Λέω να το βάλω ένα mobile striker που έχει τις λιγότερες εβδομάδες κιόλας. Να ανέβει και το πεϊσάκι του. Γιατί εντάξει, είναι 75. Έπεσε λίγο η αλήθεια είναι, γιατί τόσο καιρό δεν ανεβάζαμε το pace του. Θα ανέβει στο shooting το shot power που είναι μόνο 68 και το long shot που είναι μόνο 56. Το attack position είναι μια χαρά, απλά θα τερματιστεί. Short pass που είναι 80 που βοηθάει στις assist επίσης θα ανέβει. Στο dribbling θα ανέβει το dribbling και το ball control, που dribbling είναι χαμηλό και το ζητάει. Και θα ανέβει το stamina του κι άλλο. Επίσης θα πάει 5 skill moves, άρα θα γίνει τουμπάνος. Έχουμε και Τσουλού εδώ μεταξύ με PSV. Δεν έχει προκριματικά, ε. Α, προκριματικά παίζει. Εντάξει, ποια είναι αυτή η ομάδα, ρε φίλε. Ούτε η μάνα της τη ξέρει. Πέμπτη, να δούμε για χρυσή μπάλα. Θα είναι ο παίκτης του 2023. Έχουμε μέσα Mbappé, Messi, Neymar και Foden. Παρακαλώ πολύ. Γενικά θα είναι ο Mbappé. Ναι, Παρί βλέπουμε. Neymar, Mbappé. Κλασικά πραγματάκια. Α, φέτος έχει και νομίζω και Euro. Έλα, αυτή τη φορά θα είναι στο Euro ο Lewandowski, ρε φίλε. Αν δεν είναι στο Euro, θα είναι λίγο πεπεγγίστικο. Εκτός αν δεν έχει περάσει η ομάδα. Ρόμπερτ Lewandowski συνεχίζει να παίρνει τίτλους. Γιατί δύο σεζόν επανωτά δεν σταματάει να παίρνει τίτλους. Με την PSV που είναι πιο δύσκολο, κατάφερε να πάρει. Και ναι! Eredivisie! Θα πάρει η PSV. Πού σε Άγιαξ! I can't see you. 75 πόντους, 3 πόντους διαφορά από τον Άγιαξ. Τρίτη θα βγει Φέγενορντ και τέταρτη η Φιτέσε. Κύπελο Ολλανδίας, όπου θα το πάρουμε κι αυτό. Και έχουμε και το Champions League, όπου το πήραμε κι αυτό, φαντάζε. Θα βγούμε δεύτερη στα groups στο Τσουλού. Δεύτερη στα groups, θα περάσουμε από Ντόρτμουντ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Και 2 πόντους διαφορά θα μας περάσει Ατλέτικο. Άρα θα παίξουμε με τον πρώτο από τους ομίλους. Θα είναι δύσκολο λογικά το round of 16, αλλά αφού καταφέρουμε να περάσουμε στα groups, εγώ είμαι ικανοποιημένος με την πορεία μας. Ναι, θα τύχουμε με Liverpool στους 16 και θα μας μουδιάσει. 7-2 συνολικό σκορ. Εντάξει, λογικό το όβρισκα. Η Μίλαν θα πάρει το τσουλού εντωμεταξύ. Και έχουμε τώρα Euro. Για να δούμε αν είναι μέσα η εθνική Πολωνίας. Group C, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Πολωνία. Να την Πολωνιάρα μας, είναι μέσα. Και πάλι θα τύχει σε ένα δύσκολο group. Με Δανία, Γαλλία εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Ουγγαρία είναι η μόνη ομάδα που μπορούμε να περάσουμε, πιστεύω, εύκολα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη Γαλλία. Και στο Μουντιάλ και στο Euro θα την τύχουμε. Τι rating έφτασε ο Λέβα φέτος? 88 rating. Συν 6 για άλλη μια φορά. Stats Λέβα. Λέβα πανηγυρισμός. 34 γκολάκια. Easy. Πιο πολλά από πέρσι. Νομίζω 32 έβαλε πέρσι. Τρεις ασιστούλες. Άρχισαν να μειώνονται οι ασίστου, αλλά δεν πειράζει. Γίνεται scorer σιγά σιγά. Πάντα έτσι είναι. Στις πρώτες σεζόν μόνο κάνουν κάποιες ασίστ οι strikers. Και 2 τροπεάκια. Πάρα πολύ καλός. Είχε 34 γκολάκια πριν. Με την τρίτη του σεζόν θα πάει συν 34. Άρα θα χτυπήσει τα 68. Assist από τις 11 θα πάρει συν 3. Θα πάει στις 14. Και τρόπε από τα 3 θα πάρει συν 2 και θα πάει στα 5. Και λέω να τον κρατήσουμε και μια ακόμα σεζόν πάλι στην PSV. Και να κάνουμε καμία μεταγραφή, ρε φίλε. Λέω να πάρει πατήματα με τις ομάδες. Μην τον διώχνουμε κατευθείαν με τις ομάδες. Να ανέβει κι άλλο rating και μετά νομίζω. Μετά, άμα τελειώσει από PSV, θα μπορεί να παίζει σε όποια ομάδα θέλει. Λοιπόν, τέταρτη σεζόν. Ω, τσά δεν έκανα τα contracts. Γαμό. Εντάξει, δεν φεύγουν πολλοί παίκτες βέβαια. Ωραία, έχουμε 78 εκατομμύρια τους άλλους. Τι χρειαζόμαστε φέτος, chat?
Τι χρειάζεται η ομάδα για να αναπτυχθεί? Καταρχήν, βάζουμε development plan στο Leva. Βλέπετε, το Mobile Striker θέλει 13 εβδομάδες. Είναι λιγότερες πάλι. Άρα, για άλλη μια σεζόν θα τον αφήσουμε το Leva Mobile Striker να ανέβει κι άλλο το pace του. Γιατί εντάξει, έχει 82 pace, αλλά θέλει και λίγο παραπάνω, ρε φίλε. Right midfielder θέλει. Ή right midfielder, ρε. Ναι, θα... Α, βασικά ξέρετε τι, μπορεί να πάει αυτός right midfielder και να πάει ο άλλος ο κεντρικός στο κέντρο που έχει. Οπότε 30-600 εκατομμύρια για Ζίγετς. Με τον Βέρμαν από εδώ, τον πάμε εδώ. Και πάει ο Ζίγετς εδώ. Μπαπ. Α, έχουμε και το Euro. Μην ξεχάσω το Euro, θα είναι πολύ σαντ. European Cup. Είδα ποιος το πήρε. Τον πήρε η Αγγλία. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τι κάναμε εμείς στην πορεία. Πολωνία θα βγει τρίτη, ναι. Με 4 βαθμούς. Η Δανία τέταρτη με έναν. Πάλι για λίγο δεν θα περάσει. Ένα πόντο διαφορά από την Ουγγαρία. Θέλω να περάσουμε μία φορά έστω από τα groups. Θέλω να περάσουμε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι ομάδα για να παίρνει τίτλους, αλλά πιστεύω μπορεί να κάνει πράγματα. Για να δούμε όμως stats που κάνω, Λέβα. Μπορεί να κάνει καλά stats. Προσπάθησε να την κουβαλήσει. Νάτος. Λεβαντόφσκι θα παίξει 3 match. Θα βάλει ένα γκολάκι απλά. Οπότε θα προσθέσουμε συν ένα γκολ. Πάμε να ολοκληρώσουμε και την τέταρτη σεζόν και να δούμε για χρυσή μπάλα. Paris Saint-Germain πάλι, κλασικά πράγματα. Κίλιαν Εμπαπέ. Σπαστικές σπασμένε παίκτη γαμό. Τέταρτη σεζόν έφτασε στο τέλος της. Λαντόφσκι θα συνεχίσει να παίρνει τίτλους. Έχουμε τρεις σερί σεζόν όπου παίρνει τίτλους. Πάμε για τέταρτη σερί σεζόν. Η PSV θα είναι η πρωταθλήτρια Ολλανδίας πάρα πολύ εύκολα αυτή τη φορά. Ο Άγιαξ δεν θα μας αγγίξει καν. Οπότε πάμε μετά κύπελλο Ολλανδίας που θα το πάρει η Φιτέσε αυτό. Αυτή τη φορά εμείς θα χάσουμε. Πού χάσαμε, ρε? Χάσαμε από την Αλκμάρ στο round 2. Καλά πήγε αυτό. Και πάμε τώρα στο Τσουλού όπου ήμασταν μέσα. Τουλάχιστον ήμασταν προκριματικά. Δεν περάσαμε. Περάσαμε, ναι. Περάσαμε, εντάξει, είχαμε ψηλοδύσκολο group. Αν και η Ρώμα δεν ξέρω πως είναι τόσο τούμπανη. Πέρασε και τη Λίβερπουλ η Ρώμα. Ακραίο. Θα βγούμε τρίτη τουλάχιστον, θα μπούμε στο Europa και τέταρτη θα βγει η CSKA. Και θα το πάρει η Παρί το Τσουλού. Άρα και του χρόνου ο Εμπαπέ θα πάρει χρυσή μπάλα. Europa League που ήμασταν μέσα. Preliminary round. Θα νικήσουμε πανεύκολα τη Rangers. 7-1 την ξεφτυλίσαμε. Round of 16. Θα μας νικήσει Tottenham 4-3. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει δύσκολες ομάδες στο Europa όπως βλέπετε. Δεν είναι πολύ εύκολο. Το παλέψαμε τουλάχιστον, αλλά δεν καταφέρουμε να νικήσουμε. Και θα το πάρει η Λειψία το Europa League. Πόσο rating έφτασε σήμερα? Χτύπησε το 90ράκι, για να δούμε. Λεβαντόφσκι θα φτάσει στο 92, στο 90 rating. Και θέλει άλλα 2 rating για να φτάσει στο potential του όπου είναι το 92. Πάμε να δούμε και τι stats έκανε ο πατέρας Λεβαντόφσκι. Λεβαντόφσκι φέτος θα κάνει λίγο χειρότερη σεζόν από ότι πέρσι. Παρόλα αυτά δεν είναι κακιά σεζόν. Φέτος είπε να εστιάσει στις assist. Γιατί έκανε πολλές assist φέτος. Πέρσι είχε μόνο 3, φέτος θα έχει 11. Και θα πετάξει και 27 γκολάκια. Φέτος τον βοηθούσε και ο Γκάκπο. Θα παστέλωνε γι' αυτός. Goals από 69 θα πάει συν 27. Άρα στα 79, 89, 90, 91, 92, 93, 96. Assist από τις 14 θα πάρει συν 11, άρα θα πάει στις 25. Και τρόπαια από τα 5 θα πάρει συν 1 και θα πάει στα 6. Και φτάνουμε τα μέσα. Πέμπτη σεζόν. Ήρθε η ώρα ο Λέβα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Έχουμε offer, έχουμε offer chat. Από ποιον, 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 από ποιον. Από United! Manchester United! Η πρώτη ομάδα που μας ζητάει Λέβα και είναι swap deal. Με ποιον swap deal? Με Dest. Άρα ο Λέβα έχει την ευκαιρία να πάει για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου στην Premier League. Δεν έχει πάει στην πραγματικότητα. Μπορούμε να τον στείλουμε εμείς όμως. Ένα πολύ καλό offer γιατί η Manchester United δεν είναι η top ομάδα στην Premier League. Άρα θα είναι και πάλι challenging ώστε να πάρει το πρωτάθλημα. Πατάμε accept. Μα πέριψαν. Όχι ρε φίλε. Γιατί έτσι τώρα? Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Κι άλλο offer. Ήθελα United. Μ' άρεσε United. Μας απέριψε όμως. Από Milan. Τι ακραίες προτάσεις μας έρχονται chat. Σεριά. Ναι. Θα το δούμε σεριά το Λέβα. Δεν φεύγει ο Λέβα. Τι γίνεται ρε μανάκι. Sporting. Η Sporting που βρήκε τόσα λεφτά να ζητήσει Λέβα ρε μανάκι. Δεν έχεις παίκτες. Λέτε να είναι γι' αυτό. Δεν νομίζω τσα, νομίζω έχω αρκετούς παίκτες. Δεν έχω αρκετούς παίκτες. Πάλι καλά που μου το είπατε. Πάμε να πάρουμε κανένα παίκτη. Δύο παίκτες θα πάρω. Ωραία, πάμε να πάρουμε τον Γκονζάλο Ράμος.
Πόσα λεφτά έχω τώρα? 22 εκατομμύρια. Μπορώ να πάρω κανένα παίκτη τώρα? Α, μπορώ, τον Μπορεύκοβιτς. Πάμε να πάρουμε και αυτόν, άντε. Τώρα θα μπορεί να φύγει. Έχουμε κι άλλο offer. Από ποιον? Από Ατλέτικο! Αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα πατήσω accept. Πάμε για La Liga. Πάμε για La Liga. Ούτε Premier League, ούτε Serie A τελικά. Θα καταλήξουμε στη La Liga. Λεβαντόφσκι Σόλ. Ναι, πουλήθηκε, τσάντ. Πουλήθηκε. Και ο Λέβα είναι και επίσημα παίκτη τη Ατλέτικο Μαδρίτη. Τι ομάδα έχει η Ατλέτικο Μαδρίτη? Θέλω πολύ να την τσεκάρουμε. Έχει παίξει ήδη το πρώτο μάτς και έχει. Ζωάο Φίλιξ έχει. Θα έχουμε δίδυμο Φέλιξ με Λέβα. Έχει και τον Νιούνιες. Έχει τρομερά strikers η Ατλέτικο. Πες στα δεξιά. Νομίζω Μακνίλ είναι καλύτερος, ρε φίλε. Άρα θα βάλουμε Μακνίλ. Αγγές. Κούνια αριστερά. Έχουμε τον Διό που παίζει όντως αριστερά, καθαρά αριστερά. Άρα θα βάλω. Όχι, βασικά Κούνια είναι καλύτερος, ρε φίλε. Σαούλ με Φαμπιάν εδώ πέρα. Εννοείται θα μπει ο Νέβες. Ποιο Σαούλ? Ξιά Κάπα. Έχει Κανσέλο. Θα μπει ο Κανσέλο, ρε μπρο. Ποιο Κάπα? Ρούντιγκερ, Χιμένες θα συμπεί. Θα τα κρατήσουμε έτσι. Αριστερά Λόντι και έχει και Νούνο Μέντες και τέρμα Όμπλακ. Έχει τρομερή ομάδα, τσάτ. Αν τα κυνηγάει Τσουλού και πρωτάθλημα αυτή η ομάδα, να ξέρετε. Πάμε να βάλουμε τσάτ. Development plan. Θα κάνουμε και τα contracts, μην το ξεχάσουμε. Mobile Striker το τερματίσαμε. Έφτασε 86 το pace του. Φέτος βλέπουμε έχει Target Man που του είχαμε και πιο παλιά. Και Poacher το οποίο δεν το έχουμε βάλει ακόμα. Οπότε αυτή τη φορά λέω να του βάλουμε ένα Poacher να ανέβει το sprint speed που ανεβαίνει μόνο στο pace. Το shoot του ανεβαίνουν όλα εκτός από το long shot. Βλέπουμε το attacking position έχει φτάσει 99 εντωμεταξύ. Στο dribbling ανεβαίνει το agility που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι αρκετά χαμηλά ακόμα. Και το reactions. Μετά το stamina είναι 87 που είναι πολύ κομπλέ. Όχι στο Leva όμως release closer, φίλε. Ωραία, υπάρχει περίπτωση να τον πάρει καμία άλλη ομάδα με τόσα πολλά λεφτά? Θα βάλω τα λεφτά. Είναι πολλά. Πολύ μεγάλη ρήτρα τους, ρε φίλε. Λοιπόν, και πάμε chat να δούμε ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα στην πέμπτη σεζόν. Οπότε από την επόμενη σεζόν ο Λέβα θα μπορώ να πω ότι μπορεί να κυνηγήσει χρυσή μπάλα. Πάλι Μπαπέ. Ναι. Εν τω μεταξύ, φέτος έχει Μουντιάλ. La Liga. Κατάφερε ο Λεβαντόφσκι να πάρει το πρωτάθλημα από Ρεάλ και από Μπαρτσελώνα. Τρίτη. Το πήρε Μπάρτσα το πρωτάθλημα. Μπήκε Τσουλού τουλάχιστον, αλλά δεν τα πήγε καλά. Super Cup Ισπανίας το πήρε η Real. Copa de Ισπάνια το πήρε και αυτό η Real. Ω, πού έχασε ρε εδώ. 2-1 με τη Real στο round of 32 έτσι, ό,τι να είναι. Super Cup δεν ήταν μέσα έτσι, όχι. Έχουμε Τσουλού. Μόνη μας ελπίδα να πάρουμε κάποιον τίτλο. Δεύτερη στα groups με το ζόρι. Βασικά με το ζόρι δεν θα περάσει, αλλά δεν βγήκε πρώτη. Πρώτη Μονακό, τρίτη Leverkusen, τέταρτη Γαλατά. Θα περάσει από Chelsea με δυσκολία 3-4. Επιτέλους μια ομάδα μας κάνει κάτι στο Τσουλού. Quarter finals. Περάσει από Real. Έτσι η εκδίκηση. Θα νικήσουμε το derby της Μαδρίτης 2-1. Και είμαστε ημιτελικό με Tottenham, Barcelona και Liverpool. Φουλ δύσκολες ομάδες. Νικάμε Liverpool. Είμαστε τελικό με Barça chat. Ισπανικός τελικός. Ισπανικός τελικός. Για να δούμε. Champions League time. Ήρθε η ώρα για το μεγάλο τελικό. Και θα το πάρει Ατλέτικο. 2-1 θα καταφέρει να σηκώσει το Champions League. Άρα δεν θα μείνει άτιτλος ο Λέβα. Συνεχίζει την πορεία του να παίρνει τίτλο σε κάθε σεζόν. Με και World Cup φέτος. Για να δούμε λίγο η Πολωνία τι κάνει στο World Cup. Πρώτο group δεν είναι, δεύτερο είναι. Είναι με Ολλανδία, Ελλάδα, Αμερική. Η πρώτη φορά που έχουμε έναν βατό όμιλο και πιστεύω μπορούμε να περάσουμε. Πάμε να δούμε πόσο rating έφτασε ο Λέβα chat. Ο Λέβα θα πάει 91 overall. Μόνο συν 1 από πέρσι. Δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό αυτό η αλήθεια. Παίζει να μην έπαιζε. Βασικά έπαιζε λογικά. Απλά παίζει ο Φέλιξ να του πήρε αρκετή δόξα. Ναι, πρώτο scorer πάλι. Τον κατούρισε το Φέλιξ βασικά. Τον κατούρισε. Ο Φέλιξ ούτε καν φάνηκε. 7 γκολ, 8 assist. Πεπέγκα. Άρα Λεβαντόφσκι. Θα κάνει μια απίστευτη σεζόν. Απλά εντάξει, μετά το 90 είναι και λίγο δύσκολο να ανέβει το rating του. Είναι και 26 χρονών πλέον. Πάλι 30 γκολάκια και θα βγάλει 4 ασιστούλες. Βλέπουμε τη 30άρα τη χτυπάει σχεδόν πάντως ο Λεβαντόφσκι. Ίσως είναι στους υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα. Δεν ξέρω αν θα την πάρει, αλλά στους υποψήφιους λογικά θα είναι. Θα χτυπήσει το 100 σταράκι στην 5η του σεζόν και από 96 που ήταν θα πάει 106, 116, 126 γκολ. Άνετα χτυπάει και 200 αν συνεχίσει έτσι. Σύστα από τις 25 θα πάρει στην 4, θα πάει στις 29. Και τρόπαια από τα 6 θα πάρει στην 1, θα πάει στα 7. Τα 6η σεζόν τσάτ. Έχουμε Super Cup VS στη Wolves ρε φίλε. Τον κρατάμε Ατλέτικο.
Το Λέβα, ειδού η απορία. Τον κρατάμε Ατλέτικο. Να πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσε πολύ η πορεία που κάναμε την Ατλέτικο Λεβαντόφσκι. Ήταν λίγο ξενέρωτη. Μπορεί να πήρε τσουλού, αλλά ήταν λίγο βαρετή η πορεία του, δεν ξέρω. Δεν με τρέλανε πολύ. Μπορούμε να τον κρατήσουμε μια ακόμα σεζόν και να κυνηγήσουμε και το πρωτάθλημα. Τι λέτε, τσάτε εσείς? Φύγε, 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 φύγε. Ωραία. Όλοι φύγε, λέτε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αποφάσισε το τσάτ, λοιπόν. Λεβαντόφσκι transfer offer. Ίντερ τσάτ. Την προηγούμενη σεζόν, την πιο προηγούμενη βασικά με την PSV, μου τον ζήτησε η Μίλαν. Καταφέραμε να υπογράψουμε στη Μίλαν και τώρα μας τον ζητάει ο Ράι Βάλτης. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Λέβα και στην Serie A, λοιπόν. Άλλο ένα challenge για αυτόν. Ω, δεν μου φαίνεται ότι έχει καλή ομάδα τσάτ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πεπέγικη εκεί. Λοιπόν, FIFA World Cup. Μία. Πάλι τρίτη θα βγει. Πάλι με ισοβαθμία, ρε φίλε. Τέσσερα ποντάκια και εμείς και η Αμερική. Και για άλλη μια φορά δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τα groups. Και το Μουντιάλ θα το πάρει η Ιταλία. 1-3 νίκη στον τελικό την Αυστρία. Βαντόφσκι, 3 match, 0 goal, 0 assist. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε development plan τώρα στο Λέβα. Όχι, να δούμε την ομάδα της βασικά. Τέρμα έχει τον Ράκοβιτς. Να μην έχει Νάτσο. Εννοείται δεν θα είναι ο Νάτσο. Θα μπει ο Ερνάντες. Γκαρίντο και Βαν Χέουσντεν. Έχουμε και τον Γκίντερ. Θα μπει ο Γκίντερ, εννοείται εδώ. Συμπή έχουμε τον Καλιαρντίνι. Θα μπει ο Παλίνια, εννοείται που είναι παικταράς. Α! Ο Παλίνια μπορεί να παίξει συμπή, μήπως. Θα παίξει συμπή ο Παλίνια και θα μπει ο Ντάγκλας Λουίζ εδώ. Ξέχουμε τον Γκόρντον. Εβερτονάρα. Θα μπει και ο Ντιαμπή. Έχουμε και τον Λαζάρο, βέβαια. Ναι, θα μπει ο Ντιαμπή. Κακερέ, εντάξει, τελικά δεν έχει τόσο κακιά ομάδα. Πλέον αλλαγή όλοι. Ντιμάρκο στα αριστερά. Στράγκερ, Σουάρες μαζί με Γιασίτσι, αλλά θα μπει εννοείται ο Λέβα. Και τις λιγότερες τις θέλει πάλι στο Targetman. Άρα για τρίτη σεζόν θα τον πάμε πάλι στο Targetman. Κάναμε. Ποιος πήρε χρυσή μπάλα βασικά? Την πήραμε εμείς. Λέβα, την πήρε. Την πήρε ο Λέβα. Την πήρε ο Λέβα. Παρή βλέπω, όχι. Η έκτη σεζόν έφτασε στο τέλος της chat. Για να δούμε τι έκανε ο Λέβα με τη φανέλα της Ίντερ. Serie A. Θα την πάρει Μίλαν. Και δεύτερη θα βγει Μπολόνια. Άλλο και τούτο. Μπολόνια δεύτερη στην Serie A. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί εδώ. Πάμε κύπελο. Λέτε να είναι η πρώτη φορά που ο Λέβα δεν θα πάρει τίτλο. Η Ρώμα το κύπελο Ιταλίας. Μας νίκησε στον ημιτελικό. Με γκολ εκτός έδρας. Μετράνε ακόμα τα γκολ εκτός έδρας. Τι φάση. Champions League, το Super Cup το πήρε Ατλέτικο. Το πήρε Ατλέτικο, ναι. Champions League είναι η μόνη μας ευκαιρία να πάρουμε τίτλο όπως είχαμε και με την Ατλέτικο. Λέτε να το καταφέραμε. Τρίτη στα groups, λέει. Πω! Σε τι ομάδα ήρθα, ρε. Πω! Πήρε λειψία το τσουλού, λέει. Α, καλά. Europa League. Τι κάνει, ρε! Με δουλεύει έτσι. Με δουλεύει ότι χάσαμε 1-5 από Στρασβούργο. Η Μίλαν τον πήρε και το Europa. Τίτλο ο Λέβα για πρώτη φορά. Θα πάει στο 92 overall ο Λέβα. Εν τω μεταξύ δεν είναι τόσο κακιά η ομάδα, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς γίνεται να τα πηγαίνει τόσο χάλια. Stats. Έφτασε το potential του εν τω μεταξύ. Από την 6η σεζόν ήδη έφτασε το potential που είχε στο rating. Και φέτος θα κάνει μια χειρότερη σεζόν. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κακιά σεζόν για το πώς πήγε η ομάδα. Θα βάλει 23 γκολάκια. Και για άλλη μια φορά, όταν βάζει λιγότερα γκολ, βγάζει πιο πολλές assist. Και από τα 126 γκολ που είχε, θα πάρει συν 23, θα πάει στα 149. Assist. Από τις 29 θα πάρει συν 7, θα πάει στις 35. Και τρόπαια θα μείνει στις στα 7. Ομάδα Ίντερ, αλλά αυτά μας αρέσουν. Αυτά είναι τα challenge. Θα κάτσω πάλι Ίντερ, δεν φεύγω από Ίντερ. Να ξέρετε. Θα κάνουμε δύο μεταγραφούλες αντρικές. Θα κάτσουμε Ίντερ μία ακόμα σεζόν να κυνηγήσουμε τίτλο. Αυτό που θέλουμε chat είναι σίγουρα ένα CB, γιατί ο Γκίντερ έχει πέσει, και ένα CM στο Sensi. Πάλι στο Targetman έχει τις λιγότερες εβδομάδες, 19 εβδομαδούλες, άρα φέτος λογικά στην 7η σεζόν ο Λέβα θα περάσει και το rating του potential του που ήταν 92 και θα πάει στο 93. Ροβέλα Νίκολο, Ιταλός! Ταλεντάκι δυνατό, γιατί παίζει τότε να με αυτός. Λίγο Ίντερ να δω κάτι. Θα πάμε για Ουνάι Νιούνιες. Καλός είναι για δύο σεζόν. Να πάρουμε και τον Αλάμπα. Που είναι free. Άντε να πάρουμε και τον Αλάμπα εδώ free. Να κλείσει την σεζόν του. Την καριέρα του στην Ίντερ. Κάμε να τελειώσουμε και την 7η σεζόν του Λεβαντόφσκι chat. Για να δούμε αν θα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να πάρει χρυσή μπάλα και challenging τίτλο με την φανέλα της Ίντερ. Λοιπόν, Εμπαπέ, για δείξε μας τη χρυσή σου μπάλα πάλι. Player of the year, Kylian Mbappé. Ω, τι ωραίο. Για να δούμε τι έγινε 7η σεζόν. Έχουμε και λέμε, Serie A. Δεύτερη Ίντερ. Έλα ρε φίλε, η Μπολόνια τι κάνει ρε.
Μία τέταρτη, μία δεύτερη. Ακραίνει η Μπολόνια. Μία θέση πάνω από ότι πέρσι. Στο σύν 8 η Μίλαν. Η Μίλαν έχει κάνει υπερομάδα, ρε φίλε. Δεν παίζεται η Μίλαν. Δεν τη φτάνει ούτε μέτρηση. Κόπα Ιταλία, έστω να πήραμε ένα κύπελο. Πήραμε κύπελο, ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και πάμε τώρα στο Champions League. Μία αποτυχία. Μία αποτυχία. Η έννοια του ξεφτυλισμού Ίντερ. Σε τι όμιλο κιόλας, έτσι. Δείτε σε τι όμιλο. Μονακό, Κομεχάγη και Young Boys. Ούτε καν δύσκολο όμιλο, έτσι. Μπάρτσα. Ω, ελ κλασικό τελικό του Τσουλού. Η Πολωνία τουλάχιστον είναι στο Euro. Τουλάχιστον πήρε κύπελο, τσάτ. Πήρε τον τίτλο που θέλαμε. Δεν είναι Euro. Ω, δεν πέρασε, τσάτ. Ούτε Euro κατάφερα να περάσει η Πολωνία, τσάτ. Καλά πήγε αυτό, ρε. Λεβαντόφσκι θα καταφέρει και θα χτυπήσει το 93 rating. Πολύ καλό. Πολύ καλό σε μια κατεστραμμένη Ίντερ. Ο Λέβα μπορεί και τους κατουράει για άλλη μια φορά. Κατεστραμμένη. Εντάξει, δεν είναι κατεστραμμένη. Πήραμε το κύπελο έστω. 33 γκολάκια. Πάλι την έκανε την 30 το Λέβα. Πάλι την έκανε την 30 το Λέβα, τσάτ. Και από τα 149 γκολ συν 33 θα φτάσει 182 γκολ. Λίγα ακόμα για τα 200. Λογικά στην επόμενη σεζόν θα τα χτυπήσει τα 200 γκολάκια. Assist συν 4 από τις 35 θα πάει στις 39. Και τρόπαια από τα 7 θα πάει στα 8. Πάει να φτάσει και τα 10 τρόπαια, αλλά 2 θέλει. Λοιπόν, και πάμε για 8η σεζόν τσατάρα. Τσατ, φεύγουμε, τι κάνουμε. Νομίζω πως ψήνεστε περισσότερο να φύγουμε. Επόμενη όμως ομάδα που θα πάμε, τσατ, θα είναι νομίζω η μόνιμη ομάδα που θα κάτσουμε. Δεν θα αλλάξει ομάδα, να ξέρετε. Λεβαντόφσκι transfer offer, τσατ. Από United, τσατ. Έγινε τη μία φορά, πάει να γίνει τώρα. Την πρώτη φορά φάγαμε άκυρο, αυτή τη φορά μας τον ξαναζητάν. Η ομάδα στην οποία θα ολοκληρώσει την καριέρα του ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Δεν είναι Τσουλού, έχει πλάκα. Δεν είναι καν Τσουλού η United, τσάτ. Ούτε η Europa είναι. Ούτε η Europa είναι, τσάτ. Ούτε Conference είναι. Η United παίζει ένα πολύ κακιά ομάδα. Δεν πειράζει, θα την πάμε εμείς Τσουλού. Φορτ Στράγκερ. Όνο. Καστίλ Στέρμα. Έχει τον Κέπα. Δεν είναι κακός ο Καστίλ. Το μιλιά σου δεξί μπακ. Μπει Αραούχο. Με Πελεγκρίνιο. Που είναι ριτζενάκι. Θα μπει ο Ρομέρο. Μια χαρά ομάδα έχει τώρα. Αριστερά Μικολέγκο εδώ τη Εβερτονάρα. CDM. Μέγμπρι. Δεκάρι είναι αυτό. Γιατί είναι CDM δεν ξέρω. Θα μπει ο Πάρτεϊ. CM. Ζουμπιμέντι. Ο 54 ο Λέβα. Και Εγκουκού. Δεξιά Σάντζο τώρα εδώ. Αριστερά τον Μπέσε. Μπει ο Ράσφορντ αριστερά. Και Στράγκερ ο μεγάλος Λέβα. Έχει βέβαια και τον Δεκατελαέρε. Αλλά οκ. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακιά ομάδα. Εν τω μεταξύ, πόσο περίεργο που ο Λέβα τσατ δεν πέρασε καθόλου από Bundesliga, ρε φίλε. Development plan. Τι να του βάλουμε του Λέβα φέτος. Οι εβδομάδες ανέβηκαν πάρα πολύ όπως βλέπετε. Οχ. Το balance θα έχει τις λιγότερες εβδομάδες. Ωραία, άρα το αφήνουμε balance που ανεβαίνουν όλα λίγο πολύ. Λοιπόν, χρυσή μπάλα. Πάλι δεν νομίζω ότι πάρει ο Λεβαντόφσκι με τέτοια σεζόν που έκανε με την κακόμοιρη την Ίντερ. Λογικό. Όπα. Α. Πω, τρόμαξα ρε φίλε. Νόμιζα θα ήταν χρυσή μπάλα. Πόσες έχει πάρει, έχετε μετρήσει. Έχει μετρήσει κανένα σα πόσες χρυσές μπάλες έχει πάρει. Premier League. Η Manchester United θα βγει 8η. Ω. Τι χάλια είναι αυτά, ρε. Ρέτσα. Πρώτη Wolves. Άλλο και τούτο. Και 7η Watford. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα από ό,τι φαίνεται. FA Cup πήρε Liverpool. Carabao Cup το πήρε City. Τουλού δεν ήμασταν καν. Απλά θα δούμε ποιος το πήρε. Juventus το πήρε. Europa League το πήρε Liverpool. Και Conference το πήρε η Hoffenheim. Εντάξει, τσατ. Από το κακό στο χειρότερο πάμε αντί να καλυτερεύουμε από ό,τι φαίνεται. Αλλά είπαμε United θα κλείσουμε την καριέρα μας. Άρα θα συνεχίσουμε. Απλά θα κάνουμε κάποιες μεταγραφές. Μπας και καλυτερέψει η ομάδα. Θα παραμείνει στο 94. Εντάξει, ήθελε πολλές εβδομάδες. Οπότε λογικό. Παίζει κάποια στάτους του να ανέβηκαν βέβαια παρόλα αυτά. Τον πέρασε στα γκολ ο Ντεκεταλαέρε. Σοβαρά τώρα. Η δεύτερη χειρότερη σεζόν που κάνει μετά από αυτή που κάνω με τη Λεχ Ποντζάν. Τουλάχιστον στην Ίντερ έκανε καλή σεζόν. Από τα 182 γκολ θα πάρει συν 17. Θα πάρει 199 θα πάει. Για ένα γκολ δεν φτάνει τα 200. Assist. Από τις 39 θα πάρει συν 7 θα πάει 46. Και τρόπαια θα παραμείνει στα 8. Έχουμε άλλες δύο σεζόν τσατ να καταφέρουμε να κάνουμε τη Manchester United ομάδα.
Και νομίζω θέλουμε και goalkeeper, chat, γιατί είναι μόνο Κέπα στο goalkeeper. Με έναν τερματοφύλακα δεν έκανε κανείς καριέρα, chat. Και είναι ότι δεν είχαμε CDM όντως, chat. Οπότε παίζει να φταίει και αυτό πολύ που πέσαμε. Έχουμε πολλές εβδομάδες και πάλι, ναι. Από ό,τι φαίνεται, το potential του Λέβα αρχίζει και πέφτει σταδιακά. Βέβαια, αν κάνει μια καλή σεζόν, γιατί παίζει ρόλο και το form του και το τι σεζόν κάνει, ένα 95-96 ίσως μπορέσει να το φτάσει. Θα πάμε για τον άλλη που είναι και ο πιο μικρός σε ηλικία. Φοβερό CDM από Μίλαν, έλα. Να αποδυναμώσουμε λίγο τη Μίλαν, γιατί πολύ φορά έχει πάρει. Goalkeeper, πάμε για μεσηλιέ. Δεν δέχτηκαν. Έλα, ρε φίλε, πόσα να του βάλω. Αφού δεν μου λέει και αυτό πόσα να του βάλω, ρε φίλε. Πολύ σπαστικό είναι. Καταρχήν, γιατί έπεσε rating, 85 ήταν πριν. Ωραία, πάμε για Ramsdale. Α, ο Ramsdale μήπως ήταν 85. Α, είπα μήπως. Πρώτη τελευταία σεζόν. Πάμε να πάρει άλλη μια χρυσή μπάλα ο Mbappé. Έχουμε όμως Mundial φέτος, chat. Μπορεί να γίνει κάτι στο Mundial. Conference League. Α, μπήκαμε Conference. Α, μπήκαμε Ευρώπη τελικά. Κάτι έγινε με το FA. Εντάξει, και Conference που είμαστε πολύ. Εγώ νομίζω δεν μπήκαμε καν. Goal record broken. Ου, έσπασε το ρεκόρ του Conference ο Λέβα. Ρε μεγάλε παικταρά Λεβαντόφσκι. Ο Φόντεν. Ο Φόντεν βγήκε, chat. Σόπα ρε, δεν την πήρε ο τέτοιος. Ο Mbappé, πώς και έτσι. Premier League, ένατη σεζόν. Robert Lewandowski, it's time to shine. Έχουμε ξαδούλα. Εφτάδα. Είναι άσχετη ρε φίλε, είναι άσχετη ρε φίλε. Πλάκα πλάκα πήρε 10 πόντους παραπάνω από ό,τι πέρσι. Πέρσι τελείωσε 55 πόντους, φέτος 10. Το οποίο είναι 3 νίκες και 1 ισοπαλία έξτρα αυτό. Αλλά και πάλι δεν κατάφερε να μπει πιο πάνω. Οπότε σημαίνει ότι βελτιώθηκαν οι άλλες ομάδες. Crystal Palace 5η. Η Wolves πέρσι πήρε πρωτάθλημα, φέτος βγήκε 10η. FA Cup. Ένα τίτλο ρε φίλε, ένα Carabao FA τουλάχιστον. Ωουουου, πήραμε Carabao ρε φίλε. Πήραμε Carabao, έτσι, τελικό με Crystal Palace. Αν πήραμε Conference μπορεί να μπήκαμε Europa. Group ξεπεράσαμε, δεύτερος Παναθηναϊκός λέει. Round of 16. Περάσαμε από Μπράγκα με το ζόρι. Στους 8 περνάμε από Midland και είμαστε μη τελικό. Περνάμε από Betis και είμαστε τελικό με την Bondo ρε φιλέλα. Με την Bondo είμαστε, Bondo Glimit. Bondo Glimit, στα πέναλτι νικήσαμε 4-3 λέει. Τι κάνει Bondo ρε. Bondo για τσιλάρε λίγο. Conference και Carabao. Λίγο κακά τρόπαια για την United. Αλλά είναι τρόπαια τσάτ. Όπως και να έχει είναι δύο τροπεάκια που τα τσιμπήσαμε. Για να δούμε τώρα Λέβα όμως, πήγε 95 overall. Όχι, δεν πήγε 95 overall, έμεινε στο 94. Ναι, επιστροφή στις παλιές καλές του σεζόν. Ο Διαλό εντωμεταξύ παίζει βασικός πλέον, ε. Και αυτός παίζει αρκετά. Πρέπει να παίζει πλάγι αυτός από ό,τι φαίνεται. Θα φτάσει και τα 200 γκολ επιτέλους. Goals από 199 συν 31 θα πάει. 209, 219, 229, 230 γκολ. Assist από τις 46 συν 5 θα πάει στις 51 και τρόπαια από τα 8 θα φτάσει στο διψήφιο αριθμό και θα φτάσει και αυτό στα 10. Τελευταία σεζόν 10η με Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, chat. Έχουμε και το Μουντιάλ όπου μπορεί και εκεί να κάνει κάποια πραγματάκια. Και τι θέλει η ομάδα μας φέτος, chat. Με ένα left back μου φαίνεται στο Μικολέγκο σίγουρα. Μήπως να δούμε και για ένα CM εδώ στον Ζουμπιμέντι. Ωραία, λίγες εβδομαδούλες, έτσι, αυτά θέλω να βλέπω. Αυτά θέλω να βλέπω. Εδώ, 6 εβδομαδούλες όλα. Όλα 6 εβδομαδούλες. Λοιπόν, ήρθε και ο καιρός νομίζω να ανέβει και το weak foot επιτέλους, ρε φίλε. Έχουμε ανεβάσει τα skill moves εδώ και καιρό 5. Το weak foot 10 σεζόν δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα. Blitz striker να κλείσει και 5-5 weak foot. Να τερματιστεί και το shoot του, γιατί το shot power και το finishing παίζει να πάνε κοντά στο 99. Να πάρει και ένα φρική κακιούραση γιατί έχει μόνο 31. Οχ, Τέο Ερνάντες, νάτος ο Τέο. Πάντα, στις τελευταίες σεζόν πάντα πέρανε Τέο Ερνάντες. Το CM, το insane CM που θα πάρουμε, Καμαβίγκα. Απίστευτος παίκτης, είναι στη Manchester City πλέον, 110 εκατομμύρια 700. Έλα, και αν δεν πάρει και φέτος η ομάδα μας τρόπαιο, τι να πω ρε φίλε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει στο Mundial. Και πάμε να τελειώσουμε και την τελευταία σεζόν του Λεβαντόφσκι. Μην είμαστε καν, ξέρω εγώ. Πες να μην έχει περάσει, δεν πρόσεξα αν περάσαμε. Πέρασε και βγήκε τελευταία. Εγώ χάρηκα που πέρασε. Το ότι βγήκαμε τελευταία δεν το είδα. Έλα ρε φίλε. Ένα πόντο πήρε πάλι. Μουντιάλ θα το σηκώσει η Ιταλία πάλι. Νομίζω και το προηγούμενο η Ιταλία το είχε πάρει. Αλλά έκανα γκολ τουλάχιστον γιατί πήρε ένα χ νομίζω. Λεβαντόφσκι, ναι δεν έβαλε γκολ. 5,9, πολύ κακός.
Χρυσή μπάλα, όχι πάρε πάλι. Αγαμίζουνε. Premier League. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Υπομονή. 3 χρονάκια κάτσαμε στην ομάδα και το σηκώσαμε ρε φίλε. FA Cup. United γι' αυτό. Easy. Carabao Cup. Chelsea. Τσουλού δεν ήμασταν καν. Το πήρε η City. Europa όμως ήμασταν. Λέτε να το πήραμε. Το πήραμε γι' αυτό. Treble. Treble έτσι. Παπ. Πρωτάθλημα FA Europa. Καλύτερη τίτλη από πέρσι. Έτσι, μπαμπά σας. Οπότε, Λεβαντόφσκι φέτος θα φτάσει 95 overall, ναι. Κατάφερε να το χτυπήσει το 95ράκι του επιτέλους. Και τα τελευταία stats του Λεβαντόφσκι είναι 89 pace, 93 shooting, 69 passing. Ακόμα μια φορά. 90 dribbling, 41 defending και 83 physical. Ο Λεβαντόφσκι θα καταφέρει να χτυπήσει άλλη μια 30, 7,70 η καλύτερη του σεζόν άνετα στη Manchester United. Παίζει και από τις καλύτερες του σεζόν. 230 γκολ είχε πριν, συν 34 θα φτάσει στα 264. Κοντά στα 300 γκολ μπορώ να πω. Assist 51 συν 9 θα φτάσει τις 60. Τρόπε από τα 10 θα πάει στα 13. Θα σου λούποσε τα τρόπαιά του στις δύο τελευταίες σεζόν. Θα κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Τρομερός γκολ ο Λέβα. Έφτασε σχεδόν 300 γκολ μέσα σε 10 σεζόν. Ένα rewind το οποίο το ζητάτε πάρα πολύ καιρό. Θα τελειώσει 95 overall. Εντάξει, τον αρχίσαμε. Η αλήθεια είναι και χαμηλό rating. Τον αρχίσαμε και με λιγότερο potential. Όχι όπως κάνουμε σε άλλους παίκτες. Οπότε ναι, αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο. Οπότε θα καταλάβατε. Ο Λεβαντόφσκι θα πω ότι έκανε μια decent σεζόν. Μπορώ να πω. Πήγε σε ενδιαφέρον ομαδούλες. Είχε καλά stats, λίγο με τους τίτλους μας τα χάλασε στο τέλος, αλλά και πάλι παραμένει να είναι ο Ρόμπερτ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο rewind θα θέλετε να δείτε. Λέω το επόμενο να είναι με έναν Έλληνα παίκτη. Πείτε μου ποιον Έλληνα παίκτη γουστάρετε πιο πολύ να δείτε σε επόμενο rewind και ίσως να είναι αυτό το επόμενο. Κάντε τώρα ένα σαμπάκι στο κανάλι να φτάσουμε τους 50.000 subscribers. Καμπανάκι στο κανάλι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο. Και εννοείται σπάστε το κουμπί του like να το πάμε 2k likes. Και πάμε να φτάσουμε και το παλιό σχολείο 2,5 γιατί είναι τώρα κοντά στα 2. Άνετα, το έχετε πολύ άνετα. Εννοείται τα social media όπως είναι το Instagram, το TikTok, το Trovo και το Facebook. Θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή. Κάντε follow σε όλα γιατί είναι τέρμα σημαντικά για την ενημέρωση για το κανάλι αυτό. Τα λέμε. See you!